Πέτρο, μ' ακούς λίγο. Άκου τώρα. Από εκεί αν μπορείς να πας. Άκου τι κάνω. Είμαι στη 2, κουνάτα σφινάκια ή ξέρω εγώ ποια έχεις το γενικό τι πάνω. Λοιπόν, κουνάτα σφινάκια. Σερβίρω, πίνουμε τα σφινάκια, παίρνω ένα σφινάκι, πάω, κερνάω και το καμεραμάν. Μήπως δεν σ' αρέσουν και θες να πω κάτι άλλο που... Κάτσε, sorry, γιατί κοίταξα κάτω γι' αυτό. Τρία. Κανά. Πάρτε χειροβομβίδα και να το μαζί μας. Το ανδρικά έχεις το ρόλο, παίζει. Παιδιά, με έχετε κομπλάρει τώρα. Στο είχα πει και πάντα. Όταν είσαι τέτοιμο, δώσε μου παίζει. Καλώς είσαι, Γιώργο, καλώς. Καλώς, μπάρμαν. Τι έχεις να πεις? Μπορείς. Είναι... Πω από χρώμα που έφτιαξα στα σφινάκια δυναμή της. Ωραίο. Κάνεις για μπάρμαν, Γιώργο. Παιδιά. Να κεραστούμε, ε. Άντε. Υπονοήσω ότι αυτό το πράγμα που φτιάξα το πιο εγώ τώρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγειά μας. Κάτσε μισό λεπτό να πάω και στην κάμερα. Πα πέσει, έπεσε. Είσαι τρελός, δε Γιώργο. Να σε ρωτήσω, γιατί κερνάτε σφινάκια, μπόμπες και γενικότερα από τα σπελάτες. Θέλεις να σου απαντήσω γιατί κερνάμε μπόμπες σφινάκια. Δυσκολία. Να απαντήσω εγώ. Για απάντησε εσύ. Απλά δεν κερνάμε μπόμπες. Κάτσετε. Μπορεί να μην κερνάνε μπόμπες όλα τα μαγαζιά, αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό κερνάει μπόμπες. Μπορεί να βάζουν δεύτερης ποιότητας βότκα, τζίν ή οτιδήποτε. Αλλά μπόμπα. Μήπως εσύ... το δεύτερης ποιότητας όμως ονομάζεται μπόμπα. Όχι, απλώς είναι λίγο πιο φθηνό από τα. Ναι, αλλά δεν κάνει κακό στην υγεία και στο κεφάλι του άλλου η μπόμπα. Γι' αυτό λένε και μπόμπα, φαντάζομαι. Έτσι κι αλλιώς κάνει κακό. Είτε πιεις μπόμπα είτε πιεις σφινάκι, όταν έχεις πιεις δύο ποτάκι, πιεις δύο σφινάκια, πάλι θα χαλάσεις. Σημαίνει καλύτερα να μην πίνουμε δηλαδή. Σίγουρα. Ας πιούμε τότε. Ένα για το καλό. Ρε παιδιά, έχω μια απορία. Τι τους σποτίζετε και σέρνονται μετά έξω από τα μαγαζιά? Βλέπω εδώ στο βαρελάδικο βγαίνουν. Να πούμε καταρχάς ότι τα παιδιά δουλεύουν σε μπαρ. Α, ναι, δεν το πούμε. Αυτό. Δεν το είπατε αυτό, τι κάνω τόσο ώρα που εγώ έπινα σφινάκια. Είναι η Δικαία από το βαρελάδικο, είναι η Μαρία και ο Νίκος. Είναι μπαρ και μπαρ γουμάν αντίστοιχα. Μπάρμαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πείτε μερικούς από τους ανατερούς συνδυασμούς που κάνουν τον κόσμο να σέρνεται μετά στην άσφαλτο έξω. Pure whisky, ας πούμε, ή pure vodka. Jack Daniels Cointreau, καλό σφινάκι. Όχι, θα το κάνω. Αν θες να πας για ύπνο. Τα κάνω. Έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Το μικρόφωνο, Νίκο. Πάνε στα μαγαζιά, προετοιμασμένοι, έχουν πια από το σπίτι και μετά έρχονται στο μαγαζί. Σε μεγάλα μαγαζιά, έτσι, γιατί όταν ένα σφινάκι κάνει 2.000 και 3, δεν μπορείς να το πιεις. Εσύ για να βγεις έξω θα θες 50.000 στην τσέπη σου. 2.000 κάνει ένα σφινάκι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο κάνει, ένα χιλιάρικο, το λιγότερο. Εγώ θυμάμαι που έκανε 300 Έτσι, 1,5 χιλιάρικο. Ένα με 1,5. Όταν έχεις πιει. Από την κατοχή έχεις να πας σε μπαρβεδάκι μου. 300 το σφινάκι. Στον πιπερό στο βάζανε το σφινάκι. Αποδεικνύεστε όλοι άσχετοι, δεν πληρώνετε στα μαγαζιά που πάτε. Αλλά... Λοιπόν, για πες. Που λες, οπότε όταν θα πας, θα πιεις δύο ποτά, θα πληρώσεις την είσοδο και το ποτό, μάνι σου πούνε τρία και αν συνοδεύεσαι, πάει έξι. Έτσι. Άντε να πιεις και δεύτερο ποτό, έχεις πέσει στο δεκάρικο. Για να πεις για τα σφινάκια σου, έχεις πέσει στα 20. Λίγο δύσκολο. Την είσοδο που τη βάζεις. Λίγο δύσκολο να μπορέσεις να κάνεις αυτά. Οπότε οι περισσότεροι στα μεγάλα κλαμπ, έτσι δεν μιλάμε για μικρά, έχουν ένα μπουκαλάκι στην καβάτσα, το έχουν βάλει στη τσέπη, μπαίνουν, πληρώνουν την είσοδο, κάθονται και ξαφνικά τσουπ το βλέπεις και το πίνουν. Για να... Και φτιάχνονται έτσι. Και υπάρχουν και άλλοι που πίνουν μόνο μπύρες, βέβαια, έτσι. Ναι. Που είναι καλύτεροι. Ναι. Κάτε με. Λίγο δύσκολο. Οικονομικό. Όμως. Σίγουρα. Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ βλέπω πολλές φορές και κάνουν κάτι συνδυασμούς. Ναι. Θανατέρους. Εγώ νομίζω ότι άμα πιεις ένα ή δύο ποτά τέτοιου είδους, φεύγεις. Για πες μου έναν. Εδώ. Κονιάκ, ουίσκι και ταμπάσκο. Με το δεύτερο έχεις φύγει. Ποιος το πίνει αυτό το πράγμα, το πρώτο φτιάχνετε? Ταμπάσκο μέσα στο ποτό. Ταμπάσκο, κονιάκ και ουίσκι. Είναι παλιό. Πίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πίνουν οι τελείως. Φεύγουν. Αυτό για εντριβή καλό μου φαίνεται, αλλά όχι για να το πίνεις. Αυτό πελάτης σας το είπε ή το ξέρουν όλοι? Πελάτης. Και όποιος μου ζητάει ότι θέλω να πιω να φύγω, του βάζω αυτό. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει θέλω να πιω και να φύγω. Βάλε μου ένα σφινάκι να φύγω τελείως. Και τον διώχνεις εσύ. Τι να τον κάνω, αφού μου λέει να φύγω, φύγε. Παιδιά, γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί ξέρω ότι όσοι δουλεύουν πίσω από τις μπάρμαν, είτε είναι πίσω από τις μπάρες, είτε είναι μπάρμαν είτε μπαργούμαν, είναι και εξομολογητές. Και νομίζω ότι τα παιδιά
Ξέρουν, να γελάνε όλοι, βλέπεις. Τι σας λένε συνήθως και πίνουν τέτοια ποτά και γίνονται χάλια. Αυτό συνήθως δεν γίνονταν παλιότερα σε μπαρ. Σε κλαμπ γίνεται αυτό. Και τώρα γίνεται. Όχι, όχι. Σε ποιο συνοικιακά μαγαζιά γίνεται αυτό. Σε μικρά μαγαζιά γίνεται αυτό. Εκτός από το καμάκι, κάτι άλλο. Σε μικρά μαγαζιά γίνεται αυτό που λες. Σε μεγάλα μαγαζιά ο μπάρμαν κοιτάει πιο πολύ να σπρώξει τη δουλειά του. Είναι πιο απρόσωπο. Οπότε δεν έχεις αυτή την επαφή. Η επαφή θα έρθει αργότερα, στο τέλος που θα έχουν φύγει οι πολλοί και θα έχουν μείνει λίγοι. Μόνο έτσι. Δηλαδή, άμα σου έρθει κάποιος, ας πούμε, στη μέση της βραδιάς που γίνεται. Δεν μπορείς να του μιλήσεις. Δεν μπορείς να του μιλήσεις. Θα του πεις δύο αηδίες εκεί πέρα, γελάς, αγκάζεις να δείξεις, θα του δώσεις από εδώ και μετά προχωράς στον επόμενο. Δεν μπορείς να. Δηλαδή... Τα μάκια γίνονται στο μπαρ. Εντάξει, γίνονται. Κάτσε εσύ το ξέρεις καλύτερα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ένας μπάρμαν τώρα, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι κοιτάει να προωθήσει κατά κύριο λόγο όσο περισσότερο το δυνατόν γίνεται αλκοόλ. Έτσι δεν είναι. Ειδικά οι γυναίκες νομίζω ότι σε αυτή τη θέση είναι ιδανικότερες από τους άντρες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Άρα πρέπει να γίνονται κάποια τεχνάσματα. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάτι συνδυασμοί οι οποίοι σε οθούν να πίνει συνέχεια μέχρι τελικής πτώσεως. Το καμικάζ δεν είναι αυτό, ας πούμε. Όχι, ναι. Ποιο το καμικάζ, δροσιστικό. Δροσιστικό, δροσιστικό, δροσίζεσαι στη θάλασσα μετά από το να πέσεις. Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι όταν μπερδεύεις δύο ποτά μαζί και γίνεται το κοκτέιλ, σε χτυπάς το κεφάλι. Δεν είναι ένα ποτό με ένα χυμό για να είσαι να είσαι καλά. Μόλις πιείς συνδυασμούς, στα δύο ποτά τελείωσες. Όταν βγαίνεις έξω, πίνεις. Πίνω, ναι. Πίνεις κάποιο συγκεκριμένο ποτό. Συνήθως τεκίλα. Αυτός έχει επηρεάσει κάποια διαφήμιση ή τίποτα άλλο και πίνεις τεκίλες, αρέσει. Όχι, όχι, μ' αρέσει. Ποτά αναμειγνύεις ποτέ. Τι πράγμα. Ποτά αναμειγνύεις ποτέ. Ναι. Σπάνια όμως. Σφινάκια πίνεις. Πίνω, ναι. Γιατί πίνεις σφινάκια. Συμπλήρωμα στο ποτό. Σφινάκια πίνεις. Όχι. Νομίζω ότι έχεις πια αρκετές μπόμπες στη ζωή σου. Πάρα πολλές. Πώς το καταλαβαίνεις ότι ένα ποτό είναι μπόμπα. Το στομάχι μου. Έχω πρόβλημα με το στομάχι και με πειράζει απευθείας, αμέσως. Πίνεις ένα συγκεκριμένο ποτό. Κρασάκι. Κρασάκι. Σε επηρεάζει μήπως κάποια διαφήμιση για το τι θα πιείς. Όχι. Σφινάκια πίνεις. Όχι. Όταν βγαίνεις και διασκέδαση πίνεις. Όχι. Δεν πίνεις καθόλου. Πολύ λίγο. Σφινάκια πίνεις. Όχι. Σπάνια.